Βόλες κατά της Περιφερειακής Αρχής και ιδιαίτερα του Επικεφαλής και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, εξαπέλυσε ο Σερρός Περιφερειακός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Αθανάσιος Μπασδάνης, αναφορικά με την κατασκευή του σταθμού διοδίων στο Στριμονικό. Ο κ. Μπασδάνης τονίζει ότι υπάρχει αδιαφορία από πλευράς της Περιφέρειας και συγκεκριμένα του κ. Τζιτζικώστα για το θέμα των διοδίων, τόσο της κατασκευής, όσο και τη τιμή του κομίστρου. Σύμφωνα με τον κύριο Μπασδάνη, ο κύριος Τζιτζικώστας θα έπρεπε να δώσει τη μάχη μαζί με τους αιρέους πολίτες για το θέμα των διοδίων. Κάτι που δεν έχει κάνει, υπογραμμίζει ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης. Για το θέμα των διοδίων, σε επίπεδο περιφέρειας, έγινε μια συνάντηση περιφερειαρχών στη Θεσσαλονίκη, Ανατολικής Μακεδονίας, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν μια παράσταση με λίγα εισιτήρια, δεν έκοψε πολλά εισιτήρια. Και φυσικά έγινε χωρίς να δεσμευτεί κανείς από τους περιφερειάρχες ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διαφορία εκ μέρους της περιφέρειας και συγκεκριμένα του κ. Τζιτζικώστα για το θέμα των διοδίων, ενώ όλη η κοινωνία των Σερρών αγωνιά και ενδιαφέρεται, διότι δύο είναι τα θέματα. Ένα είναι η εγκατάσταση διοδίων στο Στριμονικό μετά τον Προμαχώνα και επίσης και πριν από τη Θεσσαλονίκη, και ένα άλλο θέμα είναι η αύξηση της τιμής των διοδίων. Αυτά λοιπόν αφορούν την κοινωνία και ο Περιφερειάρχης αδιαφορεί, δεν υπάρχει. Απουσιάζει παντελώς από την συμπαράσταση στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Αν και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την Εγνατία, θα αργήσει να παραχωρηθεί σε ιδιώτη, διότι το μεγαλύτερο μέρος ή ένα μεγάλο μέρος των τούνελ που υπάρχουν δεν είναι πιστοποιημένα. Οπότε θα υπάρξει μια καθυστέρηση σε αυτό. Θα έπρεπε ο κύριος Τζιτζικώστας να ενδιαφερθεί και να δώσει τη μάχη μαζί με την κοινωνία των πολιτών. Ο κύριος Μπασδάνης είναι ανενημέρωτος, διότι στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις Σέρες και συγκεκριμένα στο επιμελητήριο των Σερρών, ο Περιφερειάρχης παρέστη και εξέφρασε τη θέση της παράταξης για το θέμα των διοδίων. Τα παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Παναγιώτης Πυρόπουλος. Γίνανε πάρα πολλές συσκέψεις. Η τελευταία ήταν μια ευρεία σύσκεψη υπό την αιγίδα του επιμελητηρίου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήταν παρόν εδώ και ο κύριος Περιφερειάρχης. Εκεί υπόθηκαν όλα. Φυσικά εκεί δεν ήταν κανένας άλλος, όπως και ο κύριος Μπασδάνης. Γι' αυτό και είναι ενημέρωτος. Είναι βέβαιο ότι η θέση μας είναι συγκεκριμένη. Είχε αποτυπωθεί τότε. Τα υφιστάμενα διόδια είναι υπεραρκετά. Υπάρχουν τα διόδια του Προμαχώνα και νομίζω ότι η κυβέρνηση μπορεί να σταματήσει εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία με την κυβέρνηση στο θέμα αυτό. Εφαρμόζονται, αποφασίζουμε και διατάζουμε. Και βλέπετε ότι τους έχει πιάσει και η πρεμούρα προκειμένου να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα διόδια, γιατί είναι σε εξέλιξη η διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής οδών. Οπότε τον καλό να ενημερωθεί και από εκεί και πέρα δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Φυσικά είμαστε εναντίον και η θέση μας είναι αποτυπωμένη εδώ και καιρό. Οι ΔΕ ενέργειες είναι συγκεκριμένες. Το έργο αυτό έχει σταματήσει στο Στριμονικό. Ξέρετε, δεν υπάρχουν άδειες εργασίες κτλ. Είναι σε εξέλιξη. Είμαστε κάθετα αντίθετοι. Σε συνέχεια των δηλώσεων του, ο κύριος Μπασδάνης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μεταβίβασης των ακινήτων, των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των εκκλησιών στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, λέγοντας πως για αυτό το σοβαρό θέμα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κρύφθηκε πίσω από την τοποθέτηση της Δέσποινας Χαραλαμπίδου, επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, η οποία έφερε το θέμα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Περιφερειάρχης, πού είναι? Επιτρέπεται η Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων, το κατάστημα εδώ της πρώην νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, όλα αυτά να έχουν παραχωρηθεί και να μην μιλάει κανένας? Και θέλω να πω για τον κύριο Τζικώστα, προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο κρύφτηκε πίσω από την κυρία Χαραλαμπίδου. Έβαλε την κυρία Χαραλαμπίδου να κάνει τις ανακοινώσεις και αυτός ο ίδιος κρύφτηκε. Δεν ξέρω τι φοβάται ή τι το συνδέει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγάζει μιλιά. Βλέπουμε λοιπόν μία απουσία, μία αδιαφορία για τον νομό Σερρών μετά την αδιαφορία για την αμφίπολη εκ μέρους της περιφέρειας. Βλέπουμε λοιπόν αδιαφορία και για όλα αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και αγωνία από όλους τους Έλληνες πολίτες. Αυτό δεν είναι θέμα ούτε δικό μου ούτε κάποιου άλλου. Αυτή η αγωνία είναι όλων των Ελλήνων πολιτών, όλων των σοβαρών Ελλήνων πολιτών. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας πολίτης ο οποίος να μην έχει αγωνία για αυτό το θέμα. Είναι βέβαιο ότι η χώρα μας έφτασε πολύ χαμηλά και είναι βέβαιο ότι κρύβουν αρκετά. Σας λέω ότι όσον αφορά εμάς, θα μπορούσα να κάνω, να πω ή οτιδήποτε άλλο ή να κάνω το.
με λεονταρισμούς να απαντήσω αρνητικά ή θετικά κτλ. Είναι βέβαιο ότι κανένας δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, με την έννοια ότι κανένας δεν θα αφήσει ποτέ αυτά τα κτίρια. Είναι δυνατόν. Κρύβεστε πίσω από την κυρία Χαραλαμπίδου για αυτό το θέμα? Εγώ να κρυφτώ πίσω από την κυρία Χαραλαμπίδου? Δεν ξέρω αν το θέλει η κυρία Χαραλαμπίδου, καταρχήν ένα είναι αυτό. Αλλά να ξέρετε κάτι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το έχω πει και άλλη φορά, και αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους όλων των συνδυασμών, ότι στο σύνολο των αποφάσεων το 80% παίρνεται ομόφωνα. Αυτό σημαίνει κάτι. Και νομίζω ότι μπορεί να το μεταφράσει ο κάθε Έλληνας πολίτης, και ιδίως οι σεραίοι πολίτες στους οποίους απευθύνομαι.